Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στη σημερινή μας ομιλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσουμε και το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας για την άψογη διοργάνωση του φετινού event, αν και είμαστε μόλις την πρώτη μέρα. Ονομάζομαι και Ρωμάρη Ευδοξία, είμαι Junior HR Consultant στην Deloitte Θεσσαλονίκη και είμαστε μαζί σήμερα εδώ με τον κύριο Τάσο Φημιάδη, συνάδελφο manager από την ομάδα του Consulting με ειδίκευση στο κομμάτι του cloud. Πριν δώσω το λόγο στον Τάσο, να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει, μπορείτε να την αφήσετε στο σχετικό area που υπάρχει στην οθόνη σας και θα απαντηθούν και στο τέλος. Οπότε, για να μην μακρηγορώ, δίνω το λόγο στον Τάσο. Ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία, για την εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ και το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας που μας έχει προσκαλέσει και μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ένα βήμα, να παρουσιάσουμε την Deloitte και κάποια πράγματα που κάνουμε στο Tech Consulting συγκεκριμένα της Deloitte στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών που ειδικεύονται στις τεχνολογίες αιχμής. Η Deloitte είναι μια πολύ μεγάλη. Καταρχάς να αναφέρω την ατζέντα. Ναι. Θα δούμε λίγο ποιοι είμαστε, γιατί έχουμε έρθει εδώ να μιλήσουμε, θα παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα το Deloitte Alexander Competence Center, το οποίο μας στεγάζει και τους δύο, και εμένα και την Ευδοξία δηλαδή, και έτσι έχει φιλοξενήσει και όλη αυτή την προσπάθεια για να επεκταθεί στον ελλαδικό χώρο το κομμάτι της τεχνολογίας να μεγαλώσει κάτω από την ομπρέλα της Deloitte. Τέλος, θα πούμε μερικά πράγματα για το τμήμα που εργάζομαι εγώ προσωπικά και το χώρο του Cloud Engineering γενικότερα. Και θα χαρώ να σας απαντήσω όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορώ. Έτσι, να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για την εταιρεία η Deloitte, όπως έλεγα και πιο μπροστά. Είναι μια παγκόσμια εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Έχει 340 περίπου χιλιάδες υπαλλήλους, παρουσία σε 150 χώρες ανά τον κόσμο, με 700 γραφεία και φυσικά πλέον όχι μόνο φυσικά γραφεία, αλλά και ψηφιακά, και γιατί μπορούμε και δουλεύουμε και από το σπίτι μας. Παρέχει υπηρεσίες εδώ και 175 χρόνια, πρόσφατα γιορτάσαμε αυτό το σημείο, και πούμε έτσι και λίγα παραπάνω για το συγκεκριμένο κλάστερ, το συγκεκριμένο σύνολο χωρών στο οποίο βρισκόμαστε. Η Deloitte Ελλάδος ανήκει σε ένα μεγαλύτερο κλάστερ που λέγεται Deloitte North-South Europe. Αποτελείται από χώρες του Νότου, όπως η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ιταλία και χώρες της Μέσης Ανατολής, συν χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Αγγλία φυσικά και η Ιρλανδία, συν τη Σκανδιναβία. Ο σκοπός του να δημιουργούνται μεγαλύτερα clusters στην Deloitte είναι να μπορούμε να παρέχουμε πολύ πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Δηλαδή να μπορούμε να έχουμε διαθέσιμο ένα δίκτυο από μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και ειδικεύσεων. 50.000 επαγγελματίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από αυτό το δίκτυο. 27 χώρες, όπως γράφει και η παρουσίαση, και περίπου στις 2.000 συνεταίρους. Δηλαδή είναι ένα σύνολο από πάρα πολύ ειδικευμένους ανθρώπους που καλύπτει ένα πολύ μεγάλο εύρος στο κομμάτι των επαγγελματικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα τώρα η Deloitte Ελλάδος λειτουργεί εδώ και νομίζω 30 και χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Έχουμε γραφεία αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Ο μέσος όρος των εργαζομένων της εταιρείας είναι τα 28 χρόνια. Είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε 42% του προσωπικού να εκπροσωπείται από γυναίκες και ελπίζουμε αυτό να μεγαλώσει, να φτάσει στο 50-50, και το εύρος το οποίο αναπτύχθηκε το προσωπικό το περασμένο οικονομικό έτος, δηλαδή τώρα το Μάη, που πέρυσι το Μάη μέχρι φέτος το Μάη, είναι 22,46%. Να υποσημειώσω εδώ ότι ο στόχος για το επόμενο οικονομικό έτος, από τον Ιούνιο μέχρι το Μάη του 23, που θα τρέξουμε σε λίγο, είναι πολύ πιο φιλόδοξος, άρα θα έχουμε και πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και να κάνουμε συναδέλφους νέους ανθρώπους ταλαντούχους, όπως το ακροατήριο αυτή τη στιγμή. Το γραφείο της Αθήνας είναι ο βασικός κόμβος για την Deloitte Ελλάδος. Ήταν το πρώτο γραφείο που ξεκίνησε, υποστηρίζει όλες τις core
υπηρεσίες της Deloitte και συμπληρωματικά σε αυτό έχει ξεκινήσει και το γραφείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε και αυτό αρκετά χρόνια παρουσίαση, αλλά τώρα με την είσοδο του Deloitte Alexander Copenhagen Center μεγάλωσε πάρα πολύ και πλαισιώθηκε κιόλας από τα γραφεία της Πάτρας και του Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα τώρα για το σπίτι μας, την επαγγελματική μας στέγη, τον Deloitte Alexander Competence Center, ξεκίνησε το 2018 σαν ένας κόμβος καινοτομίας για να φιλοξενήσει κατά βάση υπηρεσίες στο consulting και αυτό που λέμε τεχνολογίες αιχμής και να εκμεταλλευτεί τα πανεμφερή πανεπιστήμια και τα πανεπιστήμια που υπάρχουν στην γύρω περιοχή. Φυσικά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη χώρα και έχει τους περισσότερους αποφύτους, αλλά υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια, οικονομία, στα πολυτεχνία, στις ΣΕΡΕΣ, στη ΣΥΝΔΟ και γενικότερα η Ξάνθη, τα Ιωάννινα και κατ' επέκταση Πάτρα, Ηράκλειο και όλη η Ελλάδα πλέον μπορούμε να βρούμε ανθρώπους ταλαντούχους και με υψηλή ειδίκευση ώστε να στελεχώσουν έργα και να δουλέψουν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα γραφεία μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Τεκνόπολης, το Τεκνόπολης Τεχνολογικό Πάρκο, αλλά θα δούμε, έχουμε έτσι, σκοπεύουμε να τα πάμε πιο κεντρικά στο μέλλον, θα δούμε. Τώρα συγκεκριμένα για εμάς, για το Tech Consulting και το Cloud Engineering. Θα ήθελα έτσι να κάνω μία παρουσίαση πώς λειτουργούμε. Πάντα η Deloitte είναι μία εταιρεία που οδεύει από τους πελάτες της που... Δώστε μου μισό λεπτό. Με ακούτε? Συγγνώμη, δεν το είχα καταλάβει. Νομίζω ότι το έβαλα πριν στο μιούτ. Okay. Όπως έλεγα, πάντα ξεκινάει η ανάγκη για τη διάδραση των υπηρεσιών από τους πελάτες. Είναι πελατοκεντρική και οι ανάγκες των πελατών μας οδηγούν στο να διευρύνουμε τη τεχνογνωσία μας πάνω στην παροχή υπηρεσιών στην τεχνολογία. Το Digital Transformation, η ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι μια λέξη που ακούμε αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια και όντως έχει δημιουργήσει και μεγαλύτερες επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και πολλές νέες θέσεις εργασίας. Θα δούμε βέβαια κάποια από το stack, από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Θα μιλήσω περισσότερο για το cloud σήμερα και στο τέλος τους ρόλους που σου προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία και τις ευκαιρίες απασχόλησης. Θα ήθελα να αναφέρω έτσι 4 ενδεικτικά έργα και τομείς στους οποίους έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια και μας χρειάστηκε αρκετά η τεχνογνωσία πάνω σε cloud engineering. Ξεκινάω από ένα πολύ ενδιαφέρον project για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου έχουμε δημιουργήσει και συνεχίζουμε δηλαδή και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το έργο, μια πλατφόρμα, όπως λέγεται, Infrastructure as a Service, δηλαδή μια πλατφόρμα που on demand οι χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν υποδομή για να δημιουργήσουν έτσι ροές δεδομένων και να αναλύσουν μεγάλα δεδομένα, data science κατά βάση. Οπότε το κάθε κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να μπει σε αυτή την πλατφόρμα και ειδικευμένοι επιστήμονες να διεξάγουν πειράματα εκεί. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον project στο οποίο χρειάστηκαν οι τεχνολογίες νέφους είναι ένα έργο πάνω σε τεχνολογία ενέργειας, όπου μια μεγάλη ιταλική εταιρεία δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι, ζήτησε από την Deloitte να φτιάξει εξ ολοκλήρου μια πλατφόρμα που να μπορεί να δίνει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει τον provider, τον πάροχο, το συγκεκριμένο σαν εταιρεία ενέργειας, εφόσον του έχει δώσει κάποια, έχει παρέχει κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως η κατανάλωση των προηγούμενων μηνών,
τα τετραγωνικά του σπιτιού και το που βρίσκεται κτλ. Και αυτόματα το σύστημα να περάσει από μια διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων του λογαριασμού συγκεκριμένα με image recognition, συν ένα πολύπλοκο σύστημα ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων για να δώσει μια καλύτερη και φτηνότερη προσφορά τελικά. Το σύστημα χωρίς να επενδύει καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ένα πολύ μεγάλο έργο πάλι σε τεχνολογίες νέφους για την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου μπήκαμε μέσα στο εργοστάσιο του πελάτη, έχουμε συλλέγουμε δεδομένα Industrial Internet of Things, είναι η φύση του το project, συλλέγουμε δεδομένα από τις μηχανές οι οποίες παράγουν εξαρτήματα για το εργοστάσιο του πελάτη, τα ομαδοποιούμε, τα στέλνουμε στο cloud, τα στέλνουμε στην πλατφόρμα της Amazon και από εκεί και πέρα ξανά τα καθαρίζουμε, τα περνάμε μέσα από data pipelines ώστε να μπορούμε να τα οργανώσουμε και να δώσουμε στον πελάτη τη δυνατότητα να έχει ομαδοποιημένα και να αξιοποιήσει και να καταλάβει το τι συμβαίνει στο εργοστάσιο του ανά πάσα στιγμή. Είναι ένα μεγάλο data science έργο και industrial internet of things έργο και πραγματικά είναι και αρκετά απαιτητικό τεχνολογικά. Και τέλος, ένα κομμάτι το οποίο εργαζόμαστε αρκετά συχνά, έχει να κάνει με το retailing, με τη δυνατότητα του να δίνεις προϊόντα όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, αλλά μέσω omni-channel solutions, όπως λέγονται, δηλαδή μιας ενοποιημένης ταυτότητας του εμπορίου μέσα από ηλεκτρονικά κανάλια, μέσα από φυσική παρουσία στο κατάστημα και μέσω ενός ολοκληρωμένου προϊόντος. Έχουμε υλοποιήσει τέτοιου είδους λύσεις για αρκετά γνωστές εταιρείες στον τομέα του ρουχισμού. Τώρα έρχεται και καλοκαίρι, δηλαδή πιθανότατα κάποιοι από εμάς να αγοράσουν μαγιό χρησιμοποιώντας αυτές τις πλατφόρμες. Και πραγματικά είναι και εδώ πολύ απαιτητική η διαδικασία, γιατί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το cloud, να δώσουμε λύσεις σε κομμάτια που αυξάνεται τρομερά η ζήτηση, όπως Black Friday, εκπτώσεις κτλ. Και να συνενώσουμε ένα μεγάλο δίκτυο από εφαρμογές που υπάρχουν ήδη και αναπτύσσονται, ώστε να έχει η ψηφιακή ταυτότητα του πελάτη να είναι ίδια με την φυσική. Τώρα θα ήθελα να πω έτσι μερικά πράγματα για τις τεχνολογίες που δομούν αυτό το κομμάτι, το cloud engineering. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος τεχνολογιών πάνω στις οποίες δουλεύουμε. Κατά βάση δουλεύουμε με τους τρεις μεγάλους public providers, Azure, AWS και Google Cloud Platform. Αλλά αυτό είναι η βάση. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα εύρος τεχνολογιών που δομούν και ουσιαστικά αυτούς τους cloud providers και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, όπως είναι το dockerization, τα dockers δηλαδή, Kubernetes, η ενορχήστρωση όλων αυτών, το infrastructure as code, το οποίο είναι πολύ σημαντική διαδικασία στο δικό μας το κομμάτι, Ansible και Terraform είναι χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα, CI/CD και version control με Git τεχνολογίες και μετά γλώσσες προγραμματισμού στο backend, στο frontend, όπως είναι η Node.js, όπως είναι η React μπροστά, όπως είναι σχεσιακές ή μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων κτλ. Το εύρος των τεχνολογιών που καλείται ένας σύγχρονος cloud engineer να καλύψει είναι πολύ μεγάλο και η ειδίκευση που χρειάζεται να αποκτήσουμε ποικίλει. Γι' αυτόν τον λόγο η Deloitte έχει δημιουργήσει ένα πολύ δομημένο σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εργαζομένων, όπου προσπαθούμε να ειδικευτούμε σε κάποια από αυτές τις τεχνολογίες, να πάρουμε ένα ή περισσότερα certifications πιστοποίησης από τους επίσημους αυτούς φορείς και να έχουμε καλύτερη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους πελάτες μας. Μια λόγια για την ομάδα μου, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 40 ανθρώπους, όλοι μας είμαστε πιστοποιημένοι σε μία από αυτές τις τεχνολογίες και συνεχίζουμε και διαβάζουμε και αναπτυσσόμαστε. Τέλος, οι ρόλοι οι οποίοι προκύπτουν από όλη αυτή τη διαδικασία, ποιες δουλειές έχουν γίνει και τι κάνει κάθε μία. Προφανώς το μεγαλύτερο κομμάτι πατάει πάνω στο engineering, πάνω στη διαδικασία δημιουργίας κώδικας, το να γράφουμε δηλαδή λογισμικό. Έχουμε το ρόλο του cloud engineer, ο οποίος πλέον είναι πολύ ευρύς, όπως ανέφερα και πριν, δηλαδή καλύπτει
και το κομμάτι του κάθε αυτού κώδικα, αλλά και το κομμάτι των operations του infrastructure και πιθανότατα και της ανάλυσης στο architecture. Έχουμε παραδοσιακούς ρόλους όπως είναι front-end engineer που ασχολείσαι κατά βάση με το τελικό προϊόν, με αυτό δηλαδή που βλέπει ο τελικός χρήστης της πλατφόρμας, back-end engineer που συνήθως ασχολείσαι με το κομμάτι του back-office και, και της λογικής, έναν full-stack engineer που μπορεί να συνδυάσει τα δύο παραπάνω, data engineers όταν χρειάζεται να ασχοληθούμε με δεδομένα, με την ανάλυσή τους, με το καθαρισμό τους, με τη διαδικασία που ανέφερα και πιο μπροστά για το έργο στην αυτοκινητομηχανία και τέλος ένα πολύ σύγχρονο επάγγελμα, το Software Defined Network Engineer, όπου εκεί δουλεύεις πάρα πολύ μέσω κώδικα πάνω στο infrastructure και στο network operations των πελατών, όπως είναι μεγάλες τηλεπικοινωνικοί πάροχοι και είναι ένα υβρίδιο μεταξύ hardware και software. Στη μέση έχουμε το κομμάτι του operations, των διαδικασιών που θα μπορούν να είναι DevOps, η κουλτούρα του DevOps, το να μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία της ανάπτυξης λογισμικού και να την δρομολογήσουμε σε κύκλους. SysOps, το οποίο είναι πιο πολύ προσανατολισμένο προς το ίδιο τα συστήματα, να μπορούμε να configurarουμε δηλαδή συστήματα πληροφορικής. Το Cloud Ops που καλύπτει και τις δύο παραπάνω ομπρέλες και είναι πιο γενικό. Site Reliability Engineer, ποιος είναι ο άνθρωπος πλέον που χρειάζεται να είναι εκεί για να είναι σίγουρος ότι θα μπορεί μια εφαρμογή να είναι πάνω και να λειτουργεί, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Database Administrator και Network Engineer, ο οποίος έχει την ευθύνη του να δουλεύουν όλα σωστά μέσα στο δίκτυο της εφαρμογής και γενικότερα της υποδομής μας. Και τέλος έχουμε ρόλους οι οποίοι έγκυται στην ανάλυση και στο coordination, δηλαδή στο να μπορείς να συνεργαστείς και να οργανώσεις τις ομάδες. Ξεκινάμε πάντα από το business analysis, δηλαδή τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος να αφήσει επαφή με τον πελάτη, να καταγράψει τα pain points που δηλαδή υστερεί αυτή τη στιγμή τεχνολογικά ο πελάτης και που θα θέλει να φτάσει μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και σε συνεργασία με έναν requirement engineer, όπως λέμε, να τα μεταφράσει αυτά σε απαιτήσεις για να δημιουργηθεί το λογισμικό που θα δώσει και την τελική λύση. Μπορούμε φυσικά να έχουμε scrum master και product owners, ανθρώπους δηλαδή που οργανώνουν τη μεθοδολογία ανάπτυξης του λογισμικού, data analysts, architects, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για όλη την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό της τελικής λύσης και των συστημάτων και τέλος project managers που είναι υπεύθυνοι για το budget, για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, πόσα resources θα καταναλωθούν και τα λοιπά. Αυτά από μένα, έτσι σαν μια γενική περιγραφή του cloud engineering και νομίζω ότι μπορούμε από εδώ και πέρα να περάσουμε σε ερωτήσεις και να επισκεφτείτε το site της Deloitte για να δείτε ανοίγματα σε θέσεις εργασίας είτε να μιλήσετε με την Ευδοξία στο LinkedIn απευθείας για να σας κατευθύνει καλύτερα σε μια επαγγελματική δραστηριότητα που σας αρμόζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Έχουμε ήδη μια ερώτηση, η οποία σχετίζεται πολύ έτσι και με τους πολλούς ρόλους τους οποίους μας ανέλησες. Ο Ηλίας, τον οποίο ευχαριστούμε για την ερώτηση, μας ρωτάει το εξής. Τι γνώσεις θα πρέπει να έχει κάποιος για να μπορέσει να δουλέψει στην εταιρεία σας? Δεν ξέρω αν θα ήθελες έτσι να μας δώσεις κάποιες συμβουλές. Βεβαίως. Όπως ανέφερα και από την αρχή, στοχεύουμε πάρα πολύ στο να προσλάβουμε ταλέντο. Νέους ανθρώπους με όρεξη για δουλειά και ταλαντούχους ανθρώπους. Σίγουρα ένα πτυχίο σε θετικές επιστήμες ή πολυτεχνείο βοηθάει. Σίγουρα exposure στον προγραμματισμό βοηθάει πάρα πολύ. Περισσότεροι συνάδελφοι έχουν τελειώσει είτε πληροφορική είτε έχουν κάνει κάποιο σχετικό μάστερ είτε της πολυτεχνίας σχετικά. Μετά οι βασικές γλώσσες προγραμματισμού πάντα είναι δεδομένο, δηλαδή να ξέρουμε καλά μια αντικειμενοστροφή γλώσσα, Java, C++, C#.NET, οτιδήποτε, δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα εκεί και να υπάρχει σίγουρα περιέργεια. Να μπορείς δηλαδή όλα αυτά που ανέφερα πριν να τα ψάξεις, να θέλεις να δεις πώς δουλεύουν, να θες να τα χαλάσεις, να θες να τα ξαναφτιάξεις. Είμαστε μηχανικοί, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και να απλοποιήσουμε πολύπλοκα προβλήματα.
Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε άλλη μια ερώτηση από τον Μιχάλη, ο οποίος μας λέει: θα ήθελα να ρωτήσω, με δεδομένο ότι δουλεύετε και με τεχνολογίες αιχμής και η εναλλαγή του project είναι τάχιστη, πώς καταφέρνετε να είστε τεχνολογικά up to date εσείς και η ομάδα σας και αν η εταιρεία σας στηρίζει ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή. Και πριν έχουμε ένα πολύ δομημένο σύστημα εκπαίδευσης. Δηλαδή, συμμετέχουμε σε training ενεργά από τους providers, από την Amazon, από την AWS, δηλαδή από την Azure, από την Microsoft, από την Google, και προσπαθούμε να πάρουμε πιστοποιήσεις πάνω σε αυτές τις γνώσεις. Σίγουρα χρειάζεται και προσωπικό διάβασμα, δεν φτάνει δηλαδή μόνο η εκπαίδευση που θα γίνει από τον φορέα, ούτε η πιστοποίηση. Σίγουρα χρειάζεται, όπως είπα και πριν, πολύ περιέργεια να μπορείς δηλαδή να έχεις το αυτί σου ανοιχτό, να δεις τι συμβαίνει τεχνολογικά και ποια πράγματα σ' αρέσουν, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα. Ο ιδανικός ρόλος ενός σύγχρονου μηχανικού είναι το T-shape form, όπως αναφέρεται, δηλαδή άνθρωποι που έχουν ένα μεγάλο εύρος γνωσιολογικό, αλλά μπορούν και παίρνουν μία ειδίκευση συγκεκριμένη και φτιάχνουν το γράμμα TAF. Και κάπως έτσι δουλεύουν και οι ομάδες μας. Θα πρέπει να μάθουμε έτσι ένα εύρος τεχνολογιών σίγουρα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα πάντα. Θα ειδικευτούμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Μιλώντας για τεχνολογίες νέφους, συγγνώμη, έχασα την ερώτηση. Ο Γιώργος μας ρωτάει ποια θεωρούμε ότι είναι μεγαλύτερη πρόκληση στα συστήματα νέφους σε ένα day-to-day basis όσον αφορά το project και τα καθημερινά tasks τα οποία διεξάγουμε. Εντάξει, η απάντηση είναι, καταρχές η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όπως και οι προηγούμενες, αλλά η απάντηση είναι πολύ ευρεία. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με το scalability, αν είναι το έργο αυτής της φύσης. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το Netflix ξεκίνησε σαν μια πλατφόρμα που ήταν cloud native, ωραία. Και κάποια στιγμή έπρεπε να φιλοξενήσει πολύ περισσότερους ανθρώπους και πολύ περισσότερο content στην πλατφόρμα της. Άρα, εκμεταλλεύτηκε τις τεχνολογίες νέφους για να κάνει αυτό ακριβώς, να μεγαλώσει την υποδομή τους σήμερα, όπως λέμε, χωρίς να έχει τρομερές επιπτώσεις. Ένα άλλο κομμάτι θα έλεγα ότι είναι και η ασφάλεια. Είναι μεγάλο κομμάτι στην καθημερινότητά μας. Σίγουρα οι cloud providers προφέρουν κάποιες υπηρεσίες που δομούν καλύτερη ασφάλεια μέσα στα συστήματά τους, αλλά δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι σαν προγραμματιστές να ακολουθάμε αυστηρά πρωτόκολλα σε αυτό το κομμάτι. Τέλεια. Και άλλη μια ερώτηση, η οποία θα έχει πολύ ενδιαφέρον να απαντηθεί και από σένα, Τάσο, που είσαι και ένας πιο έτσι, tech manager. Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας είναι αυτά που αξιολογούνται θετικά σε μια συνέντευξη στην Deloitte από την Μαρίνα? Μαρίνα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Να είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ομαδικός, καταρτισμένος, ενδιαφέρον, να δείχνει θέληση για να προχωρήσει και να μάθει καινούργια πράγματα, αλλά και να, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μπορείς να λειτουργήσεις πολύ καλά μέσα σε μια ομάδα. Νομίζω ανέφερα 15 skills και αντιστοίχως θέσεις πριν. Όλοι αυτοί οι ρόλοι θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί και να δημιουργήσουν ένα τελικό αποτέλεσμα. Άρα η διεπαφή και το να μπορείς να επικοινωνήσεις και να μάθεις τελικά, γιατί μιλώντας και ακούγοντας μαθαίνεις, είναι τρομερά σημαντική. Και εντάξει, μετά μπορούμε να μιλήσουμε για χαρακτηριστικά leadership και το πώς να μπορείς έτσι να διαχειριστείς καταστάσεις, αλλά νομίζω η βάση είναι εκεί. Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Και αν έχουμε χρόνο έτσι, για μια τελευταία ερώτηση από το Χαρά Λαμπό, πόσο συχνά ανοίγονται θέσεις εργασίας στην εταιρεία σας? Κάθε μέρα. Έλεγα κάθε μέρα. Όπως ανέφερα, έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο expansion, ζητάμε νέους ανθρώπους, επενδύουμε σε νέους ανθρώπους. Είχαμε την τύχη να πάρουμε και συναδέλφους οι οποίοι δεν είχαν καν πάρει το πτυχίο τους, αλλά είχαν έτσι αρκετό ταλέντο και ψάχναν να γράψουν κώδικα μόνοι τους και να αναπτυχθούν. Και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει. Οι ανάγκες για ανθρώπους με γνώση στην τεχνολογία παγκοσμίως είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε δεν νομίζω να έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Μάλλον το HR θα έχει για να μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το όγκο.
Τέλεια. Αν υπήρξε κάποια ερώτηση, η οποία δυστυχώς λόγω χρόνου δεν είχαμε την ευκαιρία να απαντήσουμε, θα χαρούμε και εγώ και ο Τάσος να έρθουμε σε επικοινωνία με όποιον έτσι έχει κάποια περαιτέρω πορεία μέσω LinkedIn. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας για την πρόσκληση και τη διοργάνωση. Και ευχόμαστε πραγματικά έτσι, να παρακολουθήσετε και τις υπόλοιπες ομιλίες, καθώς το πρόγραμμα αυτών των ημερών είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα βρισκόμαστε και στο περίπτερο της Deloitte, οπότε μπορείτε να περάσετε και από εκεί και να τα πούμε μέσα στις επόμενες μέρες και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.